έκτακτη συνεδρίαση ως προς το πρώτο θέμα που αφορούσε την συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού. Με απλά λόγια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει βγει από το Υπουργείο Απασχόλησης που αφορά ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους δηλαδή που λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων έχουν διάκριση στο δικαίωμα της απασχόλησης. Αφορούν λοιπόν ανθρώπους, αφορά αυτό το πρόγραμμα ανθρώπους πάνω των 45 χρόνων, αφορά γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας ή τράφικινγκ, με ιδιαίτερα ψυχικά ασθενείς ή ανθρώπους που έχουν αποφυλακιστεί πρόσφατα. Συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το περιμέναμε από τον Δεκέμβρη. Η συμμετοχή της περιφέρειας έπρεπε να είναι με συγκεκριμένους εταίρους, μια σύμπραξη αναπτυξιακών εταιριών, γιατί δικαιούχοι ή έχουν το δικαίωμα να είναι κάποιες αναπτυξιακές συμπράξεις. Εμείς δηλαδή, στην Κορινθία, θα σας πω, είναι επί της ουσίας αφορά κατάρτιση και συμβουλευτική. Γι' αυτό και μέσα στους εταίρους μας και συγκεκριμένα αυτός που θα επιβλέπει το πρόγραμμα θα είναι το ΚΕΚ του νομού Κορινθίας όσο αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Μάλιστα. Και κάποιες άλλες και κάποιοι άλλοι φορείς, όπως είναι δηλαδή, η Συνεταιριστική Τράπεζα. Δηλαδή, μιλάμε για επιδοτούμε ένα πρόγραμμα. Ακριβώς. Που θα φύγει κάποιος να παίρνει και κάποιες δεξιότητες. Ακριβώς, έτσι ώστε να μπορεί να έχει ένα χαρτί για να γίνει ανταγωνιστικός στην προώθηση της απασχόλησης. Μέχρι πρώτη να σε αυτά τα και το Υπουργείο. Και τώρα το Υπουργείο βγάζει την πρόσκληση και εμείς συμμετέχουμε για να πάρουμε το πρόγραμμα. Μάλιστα. Ακριβώς. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε την έγκριση ενός οργανισμού και του κανονισμού λειτουργίας του θεσμού του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης. Ένας θεσμός που ξεκίνησε να λειτουργεί με τον Καλλικράτη, προβλέπεται μέσα στον νόμο. Ο κανονισμός, έτσι όπως μας κατατέθηκε από το συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, τον κύριο Μπουλούκο, αφορούσε ουσιαστικά τον τρόπο που θα λειτουργεί. Εμείς κάναμε κάποιες παρατηρήσεις όσο αφορά κάποια εισήγηση που έκανε ο κύριος Μπουλούκος μέσα στον οργανισμό του, που μιλούσε και για κάποιους συγκεκριμένους υπαλλήλους που θα χρειαζότανε. Δεν διανοούμαστε ποτέ να είναι καινούριες προσλήψεις ή οτιδήποτε, αλλά να είναι συγκεκριμένα άτομα που είναι μέσα στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν το πολίτη και θα μπορούσαν συμπληρωματικά να δώσουν τις συμβουλευτικές τους στον κύριο Μπουλούκο. Αυτό που αξίζει... Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν νέες προσλήψεις? Δεν νομίζω. Αυτό που αξίζει να ξέρει ο κόσμος, κύριε Τσαρμπέ, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, την ταλαιπωρία που έχει ο πολίτης σήμερα από τις υπηρεσίες και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως βεβαίως και άλλων υπηρεσιών και από το ανεπαρκές προσωπικό, αλλά το ελλιπές, αλλά κυρίως από το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων που έχουν προκύψει με τον Καλλικράτη, είναι ότι ο συμπαραστάτης του πολίτη θα δέχεται τα προβλήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων και στο γραφείο που έχει στην Τρίπολη, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και μέσω φαξ συγκεκριμένα τηλέφωνα που θα αναρτηθούν και μιας μόλις μας γίνουν γνωστά σίγουρα θα τα ξαναπούμε και βεβαίως μέσα από το site της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα έχει ένα συγκεκριμένο link που θα αφορά τον συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης. Εμείς θέλουμε να... Τι εννοείται? Πότε αποφασίστηκε θετικά για τον συμπαραστάτη του πολίτη, πότε ψηφίστηκε ο Δημήτρης? Έχω την αίσθηση ότι το θέμα ξαναήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Μαρτίο ή Απρίλιο. Mm. Δηλαδή μέχρι το τέλος Φλεβάρι έπρεπε να αποφασιστεί, είχαν γίνει άκαρπες ψηφοφορίες και μετά από κανένα μήνα, ενάμιση, ήρθε πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ψηφίστηκε. Τόσο καιρό μετά, δηλαδή δεν είχε ξεκινήσει να λειτουργεί ο θεσμός? Ο θεσμός λειτουργεί, αλλά δυστυχώς υποτονικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο απολογισμός του συμπαραστάτη του πολίτη και στο περασμένο
στο προπερασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαμε την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων του 2011, τα νούμερα που μας έδωσε ο κύριος Μπουλούκος ήταν απογοητευτικά και ίσως και μη ρεαλιστικά. Γιατί τώρα 10 ή 20 άτομα να πήγαν από την περιφερειακή ενότητα από όλη την περιφέρεια και 4-5 να αντιμετώπισαν προβλήματα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας δεν ισχύει. Σαφέστατα ο κόσμος δεν γνωρίζει, γι' αυτό και είναι πολύ κρίσιμο που το αναφέρουμε σήμερα. Είναι πολύ κρίσιμο κι εσείς να κάνετε ένα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό πολύ γρήγορα. Πώς μπορεί να δουλέψει έτσι αυτή η κατάσταση με ένα μόνο γραφείο στην Τρίπολη? Δηλαδή, εγώ έχω πρόβλημα στην Κόρινθο. Θέλω σωστά, να σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Ας μην πούμε πολεοδομία που ανήκει στο Δήμο, ναι. Ας πούμε μια υπηρεσία στο βιομηχανίας που ανήκει σε εμάς. Θα πρέπει να πηγαίνω στην Τρίπολη για να κάνω τη δουλειά μου? Όχι βέβαια. Ο συμπαραστάτης του πολίτη και μνημονεύεται αυτό και στο καταστατικό, υποχρεούται μέσα στην εξυπηρέτηση που πρέπει να παράσχει σε αυτόν που του κάνει την αίτηση, μέσα σε 30 μέρες, σαφέστατα να επισκεφτεί την υπηρεσία που έχει πρόβλημα ο πολίτης σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα. Και εδώ θα έρχεται. Αυτό δεν υποτίθεται ότι. Αυτό δεν υποτίθεται ότι αποφεύγουμε το συμπαραστάτη του πολίτη, το να κολυσιεργούμε, το να χάνεται χρόνο πολύτιμο. Έχετε δίκιο, αλλά φανταστείτε ότι τώρα παιδεύονται άνθρωποι περισσότερο από 3 μήνες. Δυστυχώς. Εγώ χθες με την ευκαιρία του ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα γινόταν στις 1:30, επισκέφτηκα κάποιες υπηρεσίες που πολίτες της Κορινθίας μας έχουν θέματά τους μήνες και πραγματικά είδα τι γίνεται εκεί. Και από το πραγματικά λίγο προσωπικό που έχουν οι υπηρεσίες αυτές, ενώ θα έπρεπε να έχουν πολύ περισσότερους. Τώρα με τα καθήκοντα δηλαδή της νέας περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Πριν κλείσουμε, στο συμπαραστάτη του πολίτη, της περιφέρειας, γιατί υπάρχει και το δημότη. Ναι, σωστά. Όπου υπάρχει. Ναι, ναι. Απευθύνεσαι μόνο για θέματα της περιφερειακής ενότητας? Έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Δηλαδή από τη στιγμή και που υπάρχει... Και με αυτό που γίνεται που δεν ξέρεις που ανήκει τι. Σωστά. Και εκεί ταλαιπωρείται και πολλοί κόσμοι. Θα μπορεί να περιμένεις 30 μέρες και τελικά να σου πούμε ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για τη συμπαραστάτη του δημότη. Υπάρχει τεχνογνωσία στο συμπαραστάτη, αλίμονο και αν δεν υπήρχε, για το ποιες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν στο Δήμο και ποιες είναι οι υπηρεσίες που ανήκουν στην περιφέρεια. Αν φτάσουμε σε σημείο να μην έχει αυτή τη γνώση ο συμπαραστάτης, δεδομένου ότι είναι και εμείς στη θέση, είναι τραγικό. Δεν νομίζω να μπορέσει να συμβεί. Θα μένει η ανταπόκριση στα αιτήματα του κόσμου. Μένει εντός 30 ημερών. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να, γι' αυτό θα πρέπει να βοηθάμε και εμείς και γι' αυτό και υποπτεύουμε τον φορέα και τον έχουμε από πολύ κοντά. Όχι αντιπολιτευτικά στήρα, αλλά συμπληρωματικά και με συγκεκριμένο γνώμα το συμφέρον του πολίτη και τίποτα παραπάνω.